Καλημέρα. Δευτέρα 13 του Γενάρη 2020 σήμερα και ξεκινάμε την εβδομάδα μας με ένα θεωρητικό vlog. Αν θυμάστε καλά, χθες το βράδυ αρνήθηκα να κάνω κήρυγμα απαντώντας σε δύο επιστολές μιας φίλης. Σήμερα όμως, το πρωί, δεν θα κάνω κήρυγμα, θα κάνω ένα θεωρητικό vlog κατόπιν απέτησης ή μάλλον αίτησης αιτήματος μιας φίλης, η οποία νομίζω γνωρίζει πολύ περισσότερα από εμένα για αυτά που με ρωτά. Θέλω να σου πω όμως, φίλη, ότι εφόσον πρόκειται για τον τομέα μας, κάθισα και διάβασα. Είναι ο τομέας μας, είναι ο τομέας της ψυχολογίας, αλλά το ερωτήματα που έθεσε η φίλη είναι πάνω στη ψυχαναλυτική θεωρία. Λοιπόν, διαβάζω το ερώτημα που μου έχει στείλει. Θέκλα μου, με συντροφεύεις πάντα και με εμψυχώνει στις μοναχικές μου αναζητήσεις. Χαίρομαι. Το σχόλιο μου σε αυτά που έλεγες σε ένα vlog. Έλεγες κάπου πως η εργασιομανία βοηθάει σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά μετά δημιουργεί προβλήματα. Το έχω διαπιστώσει και στη δική μου ζωή. Μπορείς να μιλήσεις, Θέκλα μου, για τους λεγόμενους συμβιβαστικούς μηχανισμούς μια μέρα που μας σώζουν ψυχικά? Μην ξεχνάμε ότι η ενδοψυχική σύγκρουση είναι χαρακτηριστικό κάθε υγιούς προσωπικότητας. Το θέμα είναι η αντιμετώπιση της. Υπάρχουν τόσοι υγιείς μηχανισμοί άμυνας. Άρα, η φίλη που στέλνει το ερώτημα ζητάει να μιλήσουμε για τους υγιείς μηχανισμούς άμυνας. Ό,τι μπορεί πάντως κάνει ο καθένας, ανάλογα με ό,τι είναι ψυχικά και σωματικά διαθέσιμο και ανάλογα με την ιδιοσυγκρασία του. On prequel που λέμε στα γαλλικά, on prequel το έψαξα και σημαίνει καταναλογία, εμείς το ζυγίζουμε. Μαστορεύουμε με τα ψυχικά μας υλικά, ό,τι έχουμε. Σε φιλό γλυκά. Οπότε, φιλενάδα μου, με έβαλες να ξαναδιαβάσω θεωρία του Φρόιντ για τους μηχανισμούς άμυνας του εγώ. Και θα κάνουμε ένα θεωρητικό vlog σήμερα, κάνουμε ένα μάθημα. Ένα μάθημα πάνω στη ψυχανάλυση, παρόλο που το ξαναλέω, δεν είμαι ψυχαναλήτρια, ούτε είμαι ειδική θεωρητικό στη θεωρία της ψυχανάλυσης. Έχω διδαχθεί όμως τη θεωρία της ψυχανάλυσης στο Πανεπιστήμιο και μάλιστα από ένα λαμπρό ψυχαναλυτή, το ψυχίατρο, το Μακαρίτη, το Δόκτωρ Ευστάθιο Λιμπεράκη, το Στάθη το Λιμπεράκη, ο οποίος ήταν και πολύ αγαπημένος μου καθηγητής. Λοιπόν, σύμφωνα με τον Σίγμουντ Φρόιντ, που ο Φρόιντ είναι ο πατέρας της θεωρίας της ψυχανάλυσης και της ψυχαναλυτικής ψυχοθεραπείας, οι μηχανισμοί άμυνας μπορούν να κάνουν τη ζωή μας προσαρμοστική ή δυσλειτουργική. Η φίλη στο ερώτημα της προηγουμένως λέει, να μην ξεχνάμε ότι η ενδοψυχική σύγκρουση είναι χαρακτηριστικό κάθε υγιούς προσωπικότητας. Κάθε υγιής προσωπικότητα, σύμφωνα με την ψυχαναλυτική θεωρία του Φρόιντ, έχει μέσα στη ψυχή συγκρούσεις, ενδοψυχικές συγκρούσεις. Οι μηχανισμοί άμυνας είναι αυτόματες πράξεις ή τεχνικές που εκτελούνται ασυνείδητα για την αντιμετώπιση στρεσογόνων καταστάσεων και ερεθισμάτων που δεν μπορούμε να διαχειριστούμε ψυχολογικά. Δηλαδή, όταν κάτι μας στρεσάρει, όταν κάτι μας ενοχλεί, αρχίζουμε και αμυνόμαστε ψυχολογικά και αυτό γίνεται ασυνείδητα, χωρίς να το συνειδητοποιούμε. Πιο συγκεκριμένα, με βάση την ψυχαναλυτική θεωρία, είναι η μέθοδος με την οποία το εγώ διευθετεί τις συγκρούσεις που δημιουργούνται μεταξύ των ενορμήσεων του εκείνου και των αξιών του υπερεγώ. Λοιπόν, αυτά δεν θα προσπαθήσω να σας τα εξηγήσω. Με πιο απλά λόγια, όταν είμαστε σε discomfort, όταν νιώθουμε απειλημένοι, όταν νιώθουμε στρεσαρισμένοι ψυχολογικά, ασυνείδητα, χωρίς να το συνειδητοποιούμε, λειτουργούμε με κάποιους μηχανισμούς άμυνας. Ποιοι είναι οι κυριότεροι μηχανισμοί άμυνας? Έχω καταγράψει εδώ κάποιους, τους οποίους θα τους εξηγήσω τι σημαίνουν και μετά θα τους βάλουμε σε δύο κατηγορίες. Στους υγιείς μηχανισμούς άμυνας και στους συμβιβαστικούς μηχανισμούς άμυνας που ρωτάει η φίλη. Δηλαδή, υπάρχουν μηχανισμοί άμυνας
απέναντι στις ενδοψυχικές συγκρούσεις, οι οποίοι είναι υγιείς και μας βοηθούν να εξελιχθούμε ως άνθρωποι. Ξεκινάμε πρώτα με τους υγιείς μηχανισμούς άμυνας ή αλλιώς, όπως τους έλεγαν παλαιότερα, τους ώριμους μηχανισμούς άμυνας. Ο πρώτος υγιής μηχανισμός άμυνας είναι η εκλογήκευση. Με τον μηχανισμό αυτό, κίνητρα ορισμένης συμπεριφοράς αποθούνται στο ασυνείδητο ως απαράδεκτα και η συμπεριφορά αυτή εξηγείται συνειδητά με άλλα κίνητρα. Εκλογήκευση. Δεν είναι σωστό να πάω να κλέψω. Εκλογικεύω αυτό το δεν είναι σωστό και λέω στον εαυτό μου, κάνεις πνευματικό αγώνα και είσαι ένας πολύ δυνατός άνθρωπος που αντιστέκεσαι στην ενόρμηση του να πας να κλέψεις. Ένας άλλος υγιής μηχανισμός άμυνας είναι ο συμβολισμός. Με τον μηχανισμό αυτό, η σκέψη ή η επιθυμία που δημιουργεί σύγκρουση ενδοψυχική μέσα στη ψυχή εκφράζεται συμβολικά. Για παράδειγμα, βλέπω όνειρα. Τα όνειρα που βλέπουμε. Τα διάφορα σύμβολα που βλέπουμε στα όνειρα. Τα όνειρα μας δεν είναι παράλογα ή ακατάληπτα. Να σας πω ένα δικό μου παράδειγμα. Όταν έχω έγνοια μεγάλη για το ότι έχει μαζευτεί δουλειά που πρέπει να την κάνω, ότι πρέπει να απαντήσω mail, ότι πρέπει να ετοιμάσω βίντεο και αυτά. Ένα συχνό όνειρο που βλέπω είναι ότι έχω ένα τεράστιο σπίτι, το οποίο έχει πάρα πολλά ντουλάπια, συρτάρια και είναι ασυγείριστα και έχουν μέσα πάρα πολύ υλικό και ότι εγώ έχω άγχος και αγωνία να συγυρίσω όλα αυτά τα πράγματα και να αξιοποιήσω τα πολύτιμα υλικά που βρίσκονται μέσα στα σερτάρια, που αυτά είναι οι επιστολές σας. Αυτός είναι ένας όριμος μηχανισμός άμυνας. Το υποσυνείδητο μας δίνει σύμβολα σε αυτά που μας προβληματίζουν και εκφράζεται μέσα από τα όνειρα, για παράδειγμα, μέσα από κάποιες ευδαισθήσεις. Η λέξη ευδαίσθηση είναι έρχεται έτσι λίγο σε αντίθεση με την ψευδαίσθηση. Δημιουργούμε κάποιες εικόνες ονειρικές, συμβολικές μέσα στο μυαλό μας, οι οποίες μας βοηθούν να αντιμετωπίσουμε μια δύσκολη κατάσταση, όπως για παράδειγμα να συγυρίσουμε 200 mail που περιμένουν να γίνουν vlog και στέλνει ο κόσμος mail, πότε θα γίνει το δικό μου vlog, πότε θα γίνει. Ένας άλλος υγιής μηχανισμός άμυνας είναι το χιούμορ. Το χιούμορ επιτρέπει στον άνθρωπο να εκφράσει ιδέες και καταστάσεις που του προκαλούν άγχος, να διασκεδάσει την κατάσταση. Λοιπόν, αυτόν τον υγιή μηχανισμό άμυνας είμαι πολύ περήφανη που τον έχω και χαίρομαι που εδώ στο κανάλι τον έχουμε σχεδόν όλοι, ή μάλλον όχι όλοι όσοι τον έχουμε παραμένουμε στο κανάλι, και είναι πολύ σπουδαίος μηχανισμός άμυνας. Να διασκεδάζουμε αυτά που μας προβληματίζουν, να γελάμε για αυτά που μας έχουν, που μας δημιουργούν ενδοψυχική σύγκρουση. Σας πω έτσι ένα παράδειγμα πάρα πολύ πρόσφατα, θα πω ονόματα δεν λέμε, πολύ ψεθύγουμε. Πρόσφατα είχα ακούσει για κάμποση ώρα, ήμουνα στη θέση να ακούω ένα πρόσωπο να με κατηγορεί. Δεν θα πω τι και πώς και πού και αυτά, γιατί η αλήθεια είναι ότι άμα επιλέγουμε να ζήσουμε μέσα σε ανθρώπους και άμα επιλέγουμε να κάνουμε στη ζωή μας ανθρώπινες σχέσεις, αναπόφευκτα ερχόμαστε σε επαφή και με ανθρώπους που σχετίζονται με ανθρώπους που σχετιζόμαστε εμείς, περισσότερα δεν θα πω, τους οποίους δεν θα επιλέγαμε να είχαμε στη ζωή μας. Τέλος πάντων, ακούω αυτό το πρόσωπο για πολλή ώρα να με κατηγορεί και μετά στο τέλος ξεφουρνίζει, «Είσαι το μεγαλύτερο κακό που μου συνέβη και ποτέ». Και με παίρνει ένα γέλιο από αυτά τα γέλια, το κακαριστό που κάνω συνήθως. Μιλούμε, είχα λυθεί στα γέλια, είχα πέσει κάτω, χτυπιόμουν. Γιατί ακριβώς εκείνη τη στιγμή, εκείνη η αναφώνηση, είσαι το μεγαλύτερο κακό που μου έχει συμβεί ποτέ, από ένα πρόσωπο με το οποίο δεν έχω απευθεία σχέση, από ένα πρόσωπο το οποίο δεν είναι σημαντικό για μένα,
Και σαφώς εγώ είμαι σημαντικό γι' αυτό, ίσως γιατί προβάλλει πάνω μου κάποια αποθυμένα, θα πούμε μετά για τον μη υγιή μηχανισμό άμυνας που είναι η προβολή. Ήταν τόσο, τόσο εκτός τόπου και χρόνου η δήλωση ότι είσαι το μεγαλύτερο κακό που μου έχει συμβεί ποτέ. Το οποίο μόνο με γέλιο κατά τη γνώμη μου μπορούσε να αντιμετωπιστεί και όντως αυτό το πράγμα έγινε ασυνείδητα. Άρχισα να γελάω και μου φύγε όλος ο θυμός. Όταν γνωρίζω πολύ καλά ότι σε ένα πρόσωπο μιας κάποιας ηλικίας έχουν συμβεί πολύ άσχημα πράγματα στη ζωή του και σίγουρα εγώ που δεν έχω κάποια ιδιαίτερη σχέση μαζί του και δεν έχω κάποιο ιδιαίτερο παρεδώσει και δεν είμαι ουσιαστικά μέσα στη ζωή του, δεν μπορώ να του έχω κάνει το μεγαλύτερο κακό. Και ήταν μια επελευθέρωση το γέλιο. Δηλαδή, λέω, τι χολοσκάς τώρα, αφού ο άλλος είναι σε τόση άρνηση, που είναι ένας άλλος πάλι μη υγιής μηχανισμός άμυνας, είναι σε τέτοια φάση, που τι κάνεις και ασχολείσαι. Λοιπόν, ένας άλλος υγιής μηχανισμός άμυνας είναι η μετουσίωση και η εξειδανίκευση. Όταν έχουμε πολύ θυμό, όταν έχουμε πολλά νεύρα, όταν έχουμε πολλές επιθυμίες σεξουαλικές τις οποίες δεν μπορούμε να εκτελέσουμε, μετατρέπουμε αυτή την ενέργεια σε κάτι το κοινωνικά αποδεκτό. Για παράδειγμα, μπορεί κάποιος να έχει πάρα πολύ θυμό μέσα του, δεν είναι κοινωνικά αποδεκτό να πάει να σπάσει στο ξύλο αυτούς που το θυμώνουν, ή να πάντως τα κάνει όλα λίμπα, οπότε ξεκινά και κάνει box και γίνεται ένας εξαιρετικός αθλητής ή πρωταθλητής ή γενικά ο αθλητισμός και οι τέχνες είναι τρόποι υγιείς μηχανισμοί άμυνας που μπορούν να μετουσιώσουν και να ξεδανικεύσουν κάτι το οποίο μας ενοχλεί πάρα πολύ. Γι' αυτό εγώ λέω ότι οι τοξικοί άνθρωποι στη ζωή μας μπορεί να μας κάνουν πάρα πολύ καλό, γιατί μπορεί να μας οθήσουν να εξασκήσουμε και να βελτιώσουμε και να οριμάσουμε τα ταλέντα μας, είτε στη λογοτεχνία, είτε στη ζωγραφική, είτε στον αθλητισμό ή οπουδήποτε αλλού. Αυτή είναι οι υγιείς μηχανισμοί άμυνας. Να τους ξαναπώ με τη σειρά. Ο πρώτος υγιής μηχανισμός άμυνας είναι η εκλογήκευση. Να βάζουμε λογική στις σκέψεις μας. Ο δεύτερος υγιής μηχανισμός άμυνας είναι ο συμβολισμός. Ο τρίτος υγιής μηχανισμός άμυνας είναι το χιούμορ. Και ο τέταρτος υγιής μηχανισμός άμυνας είναι η μετουσίωση και η εξειδανίκευση. Λοιπόν, οι συμβιβαστικοί μηχανισμοί άμυνας, οι μηχανισμοί άμυνας οι οποίοι χειροτερεύουν τη ζωή μας, είναι περισσότεροι από τους υγιείς μηχανισμούς άμυνας, ίσως και γιατί ο Φρόιτ και οι μετέπειτα συνεχιστές του έργου του ασχολήθηκαν περισσότερο με κλινικό πληθυσμό, το πιο πιθανόν, ή γιατί δίνουμε περισσότερη έμφαση σε αυτά που μας δυσκολεύουν στη ζωή παρά σε αυτά που μας ευκολύνουν στη ζωή. Ας μην ξεχνάμε ότι η θετική ψυχολογία ως τάση έχει ξεκινήσει πριν 20 χρόνια και η θετική ψυχολογία είναι ένας κλάδος της ψυχολογίας που ασχολείται με την πρόθεση των τεχνικών εκείνων, των θεωριών εκείνων, των πραγμάτων εκείνων που καλυτερεύουν τη ζωή του ανθρώπου. Λοιπόν, θα πω έτσι στα πεταχτά και τους μη υγιείς μηχανισμούς άμυνας ή τους συμβιβαστικούς μηχανισμούς άμυνας και πώς αυτοί μας βλάφτουν. Ένας βασικός συμβιβαστικός μηχανισμός άμυνας είναι η απόσυρση. Το αποτράβηγμα από μια κατάσταση που προκαλεί δυσάρεστα συναισθήματα. Δηλαδή έχω μια ενδοψυχική σύγκρουση και αποσύρομαι. Τι κάνω, πίνω ποτό, μεθάω και κοιμάμαι. Ή πάω και κοιμάμαι 10 ώρες σερί, 12 ώρες σερί, 15 ώρες σερί για να μην σκέφτομαι τα προβλήματα μου. Ή παίρνω ναρκωτικά. Απόσυρση. Είναι ένας συμβιβαστικός μηχανισμός άμυνας. Γιατί δεν λύνεται το πρόβλημα όταν αποσύρεσαι, δεν λύνεται το πρόβλημα όταν κοιμάσαι, δεν λύνεται το πρόβλημα όταν παίρνεις ουσίες. Ίσα-ίσα αποκτάς και δεύτερο πρόβλημα. Ένας άλλος συμβιβαστικός μηχανισμός άμυνας είναι η απόθυση.
Διάφορες επιθυμίες, αισθήματα, σκέψεις που δεν είναι αποδεκτά, που δημιουργούν άγχος, αποθούνται στο ασυνείδητο. Είναι έξω από τη μνήμη. Όμως, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές για τα αποθυμένα, ό,τι αποθούμε και βάζουμε στα βάθη του μυαλού μας, αποκτά ζωή από μόνο του και έρχεται μετά να μας στοιχιώνει, εξακολουθεί να επιδρά στη ζωή μας και με τρόπο που να μην είναι υπό τον έλεγχο μας. Άρα είναι ένας συμβιβαστικός μηχανισμός άμυνας. Είναι ένας μύγης μηχανισμός άμυνας. Ενώ αντί να κάνουμε απόθυση, να αποθήσουμε αυτά που μας ενοχλούν, εάν κάνουμε τον υγιή μηχανισμό άμυνας που είναι η εκλογήκευση, να τα εκλογικεύσουμε, τότε θα μπορούμε να τα ελέγξουμε. Ένας άλλος μη υγιής μηχανισμός άμυνας είναι η αντίδραση με αντίθετο. Με τον μηχανισμό επιθυμία ή σκέψη που αποθείται στο ασυνείδητο ως απαράδεκτη, εμφανίζεται στο συνειδητό ως αντίθετο. Για παράδειγμα, έχω πάρα πολύ θυμό και παρουσιάζομαι ως ιδιαίτερα ευγενικός. Είμαι πολύ ενοχλημένος με τους άλλους και όμως προσπαθώ συνεχώς να τους ευχαριστήσω. Οι people pleasers είναι άνθρωποι οι οποίοι χρησιμοποιούν αυτό το συμβιβαστικό μηχανισμό άμυνας, την αντίδραση με το αντίθετο. Εν τω μεταξύ έχω ξεχάσει έναν πολύ σημαντικό όριμο μηχανισμό άμυνας που είναι η ταύτιση, το identification όπως λέγεται στα αγγλικά. Όταν ταυτιζόμαστε με έναν άνθρωπο ο οποίος μας αρέσει, έναν άνθρωπο τον οποίο φοβόμαστε μήπως χάσουμε. Ταυτίζεται ένα πρόσωπο στο παρόν με ένα σημαντικό πρόσωπο από το παρελθόν. Και αυτός ο μηχανισμός άμυνας μας βοηθάει να έχουμε και ενσυναίσθηση. Δηλαδή, λυπάμαι πάρα πολύ που έχω χάσει τη μητέρα μου, ταυτίζομαι όμως με τη μητέρα μου, καλλιεργώ τα θετικά στοιχεία που είχε η μητέρα μου στη ζωή της και έτσι την έχω μέσα στη ζωή μου μέσω εμένα. Ένας άλλος συμβιβαστικός μηχανισμός άμυνας, δηλαδή ένας μηχανισμός άμυνας ο οποίος δεν μας κάνει καλό, είναι η αντιρρόπηση ή αντιστάθμιση. Ορισμένες ιδιότητες αυξάνονται κατά πολύ προκειμένου να καλύψουν συναισθήματα μειονεκτικότητας. Ένας άνθρωπος ο οποίος νιώθει υπερβολικά άσχημα για τον εαυτό του και ο οποίος παρουσιάζεται σαν να έχει τρομερά ψηλή αυτοπεποίθηση. Αυτό που έχω πει πολλές φορές, ότι η υψηλή αυτοπεποίθηση και η χαμηλή αυτοπεποίθηση είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Ένας ο οποίος λέει μεγάλες κουβέντες για τον εαυτό του, στην ουσία το κάνει για να αντισταθμίσει τα άσχημα πράγματα που νιώθει για τον εαυτό του. Αυτό το πράγμα έχει και μια άλλη έκφραση. Είναι αυτό το θέμα που συζητούσαμε και πριν λίγες μέρες, ότι η μετάφραση όρων, τεχνικών όρων και ορισμών από τα γαλλικά, από τα γερμανικά, από τα αγγλικά στα ελληνικά, χάνει πολλές φορές το νόημα. Και η υπεραναπλήρωση μπορεί να λεχθεί. Η μετατόπιση είναι ένας συμβιβαστικός μηχανισμός άμυνας. Με ενοχλεί κάτι άλλο και μετατοπίζω το φόβο ή την ενόχληση πάνω σε κάτι άλλο. Και η μετατόπιση είναι ο βασικός μηχανισμός δημιουργίας των φοβιών με βάση την ψυχαναλυτική θεωρία. Δηλαδή, ενώ με ενοχλεί, για παράδειγμα, ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, συνδέω εκείνο το πρόσωπο με ένα χώρο και με ενοχλεί ο συγκεκριμένος χώρος. Προβολή, ένας ωραιότατος, εντός αγωγικών, συμβιβαστικός μηχανισμός άμυνας. Έχω εγώ κάποιο πρόβλημα και το βλέπω πάνω στους άλλους. Προβάλλω πάνω στους άλλους τα αποθυμένα μου. Προβάλλω πάνω στους άλλους τα άλλη τα δικά μου θέματα. Η παλινδρόμηση είναι ένας συμβιβαστικός μηχανισμός άμυνας. Αν τώρα έχω ένα πρόβλημα, παλινδρομώ πάω πίσω σε προηγούμενες ηλικίες. Δηλαδή λειτουργώ σαν να είμαι τρίχρονο. Λειτουργώ σαν να είμαι πεντάχρονο. Λειτουργώ σαν να είμαι δεκαπεντάχρονο. Άρνηση ή denial είναι επίσης ένας συμβιβαστικός μηχανισμός άμυνας. Υπάρχει ένα πρόβλημα που με ενοχλεί και αρνούμε την ύπαρξή του. Δεν έχω πρόβλημα με αυτό, δεν είμαι στενοχωρημένος, δεν είμαι ενοχλημένη, δεν είμαι θυμωμένη, δεν με ενοχλεί αυτό το πράγμα. Εγώ είμαι μια χαρά, δεν έχω τίποτα μαζί σας, είμαι με το μέρος σας. Και τι σε κάνει να λες ότι είμαι εναντίον σου, ενώ όλες οι πράξεις του ανθρώπου
και όλη του η στάση και η συμπεριφορά δείχνει το αντίθετο. Επίσης, η διχοτόμηση είναι ένας συμβιβαστικός μηχανισμός άμυνας. Αυτό που παρατήρησα και χθες στο γράμμα της φίλης που είχε τον τίτλο το vlog που έκανα «Δεν θέλω να κάνω κήρυγμα», η πίστη ότι κάποιος είναι μόνο καλός ή μόνο κακός. Δηλαδή, χωρίζουμε τους ανθρώπους ή χωρίζουμε τον κόσμο σε δύο κατηγορίες. Τους καλούς και τους κακούς, τους θρήσκους και τους άθρησκους, τους χριστιανούς και τους άθεους, τους μαύρους και τους άσπρους. Ένας άλλος συμβιβαστικός μηχανισμός άμυνας είναι η απομόνωση. Δηλαδή, με ενοχλεί κάτι και το απομονώνω και το διώχνω από το μυαλό μου και το αποθώ στο ασυνείδητο. Και αυτό το πράγμα με κάνει να χάνω τον ηρμό μου. Δηλαδή, όταν έχω πράγματα που δεν θέλω να μιλάω για αυτά ή δεν θέλω να τα σκέφτομαι ή δεν θέλω να τα διαχειρίζομαι, τότε μιλάω ασύνδετα και μιλάω και δεν βγάζω νόημα, γιατί έχει πράγματα που κρύβω. Ματέωση ή ανατροπή. Με τον μηχανισμό αυτό, η συμπεριφορά του ατόμου έχει σκοπό να ανατρέψει κάποια πράξη ή επιθυμία η οποία είναι στο ασυνείδητο και δεν είναι αποδεκτή. Δηλαδή, φοβάμαι πάρα πολύ ότι μπορεί να κάνω κάτι, οπότε πάω και κάνω ακριβώς το αντίθετο για να προλάβω τον εαυτό μου. Η εκδραμάτιση, το λεγόμενο acting out, είναι ένας συμβιβαστικός μηχανισμός άμυνας. Όταν δεν νιώθουμε καλά και αντί να κάτσουμε να εκλογικεύσουμε και να δουλέψουμε και να δούμε γιατί δεν νιώθουμε καλά, βγάζουμε τα νεύρα μας οπουδήποτε, σε όποια κατάσταση και αν είμαστε, είτε μας σηκώνει το κλίμα είτε δεν μας σηκώνει το κλίμα, και φυσικά η εκδραμάτιση έχει μέσα και παλινδρόμηση. Και η στροφή εναντίον του εαυτού. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει θυμό για τους άλλους αλλά δεν τολμά ή δεν αντέχει να εκφράσει το θυμό του προς τους άλλους, τον στρέφει προς τον εαυτό του. Και αυτό, σύμφωνα με μια από τις επικρατούσες θεωρίες, είναι και η βασική αιτία κατάθλιψης. Δηλαδή, εάν καταπιέζομαι και δεν εκφράζω το θυμό μου και δεν αντιδρώ απέναντι στα πρόσωπα και τις καταστάσεις που με καταπιέζουν, τότε παθαίνω κατάθλιψη. Και ο τελευταίος συμβιβαστικός μηχανισμός άμυνας είναι η διανοητικοποίηση. Αυτό τον χρησιμοποιώ και εγώ και δεν είναι καλό πράγμα. Η υπερβολική διανοητική ανάλυση μιας κατάστασης την στερεί από τη συναισθηματική φόρτιση. Για παράδειγμα, με δυσκολεύει πάρα πολύ κάτι και έτσι το αναλύω υπερβολικά για να μην το σκέφτομαι. Αλλά στην ουσία δεν το επιλύω, το αποθώ. Και αυτό, λέει, απαντάται περισσότερο στους ιδιοψυχαναγκαστικούς χαρακτήρες, στους ανθρώπους που λειτουργούν με έναν τρόπο ασυντή, ναι είμαι. Λοιπόν, πηγαίνοντας τώρα στην αρχική ερώτηση της φίλης, η οποία είναι πολύ καλύτερη από μένα για να μιλήσει για τους υγιείς και μη υγιείς μηχανισμούς άμυνας, αλλά με έβαλε εμένα προφανώς για να διαβάσω και για να μορφωθώ, και σε ευχαριστώ γι' αυτό. Η εργασιομανία θα μπορούσε να είναι ένας υγιής μηχανισμός άμυνας εάν λειτουργούσε ως εργοθεραπεία ή εργασιοθεραπεία. Δηλαδή, εάν λειτουργούσε ως μετουσίωση και εξειδανίκευση. Όμως, η εργασιομανία πολλές φορές ή τις περισσότερες φορές λειτουργεί, κάτσε να βρω, ως τι λειτουργεί, ως μετατόπιση. Αντί να αντιμετωπίσω το πρόβλημα αυτό καθ' αυτό με απασχολεί, πάω και ασχολούμαι με την εργασία μου. Ή ως αντιρρόπιση ή αντιστάθμιση. Άρα, η εργασιομανία είναι ένας συμβιβαστικός μηχανισμός άμυνας που μπορεί να μας οδηγήσει, να μας δημιουργήσει άλλα προβλήματα, να χαλάσουμε την υγεία μας, να έχουμε άλλα θέματα κτλ. Ενώ η εργασιοθεραπεία, η μετουσίωση και η εξειδενίκευση, το να διοχετεύσουμε την ενέργεια μας σε κάτι δημιουργικό, σε κάτι που μας γεμίζει, μπορεί μόνο καλό να μας κάνει. Απολογούμε, γιατί αντιλαμβάνομαι και εγώ ίδια, τώρα δεν το έχω ξανακούσει, μόλις τελειώνω το γύρισμα, ότι δεν είναι και τόσο καλό αυτό το vlog, γιατί είναι ένα πολύ θεωρητικό vlog και χρειάστηκε να διαβάσω ορολογία της ψυχαναλυτικής θεωρίας και μάλιστα να τη διαβάσω και σε διάφορες γλώσσες
και να τη μεταφράσω όσο μπορούσα και να τη μεταφέρω όσο καλύτερα μπορούσα. Νομίζω ότι δεν είμαι ιδιαίτερα καλή για αυτό το θέμα. Ένας οπαδός της ψυχαναλυτικής θεωρίας ή ένας ψυχαναλυτικός ψυχοθεραπευτής όπως ο Γρηγόρης θα μπορούσε να μιλήσει καλύτερα γι' αυτό. Ή ένας ψυχολόγος όπως την Ασημίνα την Κουλουκούρη, τη φίλη μου, η οποία είναι και ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεύτη, είναι και ψυχαναλυτήρα, θα μπορούσε να μιλήσει καλύτερα γι' αυτό. Επειδή όμως σε μένα έστειλε η φίλη την ερώτηση, έκανα αυτό το vlog, το θεωρητικό. Άρα, συνοψίζοντας, οι μηχανισμοί άμυνας είναι απαραίτητοι για την επιβίωση μας την ψυχολογική, γιατί μια υγιής προσωπικότητα είναι φυσιολογικό πράγμα να έχει ενδοψυχικές συγκρούσεις και προσπαθούμε να επιλέγουμε υγιείς μηχανισμούς άμυνας, όπως είναι η εκλογήκευση, όπως είναι η μετουσίωση, η εξειδανίκευση, όπως είναι το χιούμορ. Άντε, γεια! Καλημέρα!